Μένουμε κυρίες και κύριοι στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε να συνδεθούμε με την Αθήνα. Σάγια Τσαουσίδου, συνάδελφος δημοσιογράφος, η πρόεδρος Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, για να δούμε όλες τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Σάγια, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη Δυτική Μακεδονία. Να είσαι καλά, να ξεκινήσουμε λίγο από την Αλβανία, από τη συνέντευξη που έδωξε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, ο Έντι Ράμα, για το αποτέλεσμα των εκλογών στη χώρα του και στην άνευ προηγουμένου νίκη του κόμματός του, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στη νίκη του Φρέντι Μπελέρη στη Χιμάρα και άφησε εχμές κατά της ελληνικής κυβέρνησης. Σέβομαι, θέλω να σεβαστώ τις εκλογές στην Ελλάδα και θα ανακατανοήσω ότι η φλεγμονοποίηση της ρητορικής τόνισε ότι θα μιλήσει μετά τις εκλογές ο κύριος Ράμα. Έτσι ακριβώς, Δημήτρη. Να πούμε ότι ο Φρέντι Μπελέρη είναι ακόμα στη φυλακή. Συνελήφθη με την κατηγορία του χρηματισμού ψηφοφόρων, κατηγορία η οποία δεν έχει αποδειχθεί. Μάλιστα, οι δύο που συνομιλούσε εκείνο το βράδυ την ώρα που συνελήφθη ήταν ο δικηγόρος του και ο σύζυγος μίας από τις κυρίες που ήταν υποψήφιες για το ψηφοδέλτιό του. Δεν είχαν λόγο δηλαδή να χρηματιστούν αυτοί. Οπότε δεν έχουν αποδειχθεί και αν δεν έχουν αδειάσει τα στοιχεία, καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να αφαιθεί άμεσα ελεύθερος. Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας παραδέχθηκε ότι έγιναν με απόλυτη διαφάνεια οι εκλογές και ο Φρέντι Μπελέρη εξελέγει δήμαρχος της Χιμάρας. Κάτι που θα το αποδεχθεί όταν βγάλει και το πόρισμά της η αλβανική, όπως είπε, δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει, είπε, άλλη δικαιοσύνη για τους Αλβανούς πολίτες και άλλη για τους Έλληνες της Αλβανίας, που και εκείνοι όμως είναι Αλβανοί πολίτες. Άρα λοιπόν, σεβόμαστε, λέει, και θα σεβαστούμε. Δεν υπάρχει θέμα, με τα λεγόμενά του τουλάχιστον, δεν υπάρχει θέμα νοθείας των εκλογών. Ήταν πεντακάθαρα όλα. Μάλιστα, υπήρχαν επιτροπές οι οποίες έβλεπαν την καταμέτρηση των ψήφων. Οπότε είναι ξεκάθαρη η νίκη. Τώρα, αν. Ναι, αυτό που λέει και ο ίδιος, είμαι αποφασισμένος να κάνω το μέγιστο δυνατό πριν να είμαι υποχρεωμένος να αντιδράσω αντίστοιχα και πρόσθεσε ότι δεν θα μιλήσει μέχρι το πέρας των εκλογών στην Ελλάδα. Έτσι, τώρα εντάξει, έτσι. Δίστανται λίγο και αυτά που λέει. Τη μία λέει έτσι, την άλλη λέει αλλιώς ο κύριος Ράμα. Για να δούμε. Ναι, γιατί δεν ξέρουμε τι θα εμφανίσουν, έτσι, Δημήτρη. Ακριβώς. Σε περίπτωση που καταδικαστεί ο Φρέντι Μπελέρης, θα πρέπει να αφήσει το αξίωμα. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί καταδικασμένος να είναι δήμαρχος πλέον. Οπότε θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο που έχει εκλεγεί, του συνδυασμού, συνδυασμός του δηλαδή, θα πρέπει να αποφασίσει ποιος θα τον αντικαταστήσει από τους εκλεγμένους πλέον συμβούλους. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και μάλιστα να πούμε ότι και ο Πύρος ο Δήμας έκανε αντίστοιχη δήλωση, γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ κοντά στην χώρα μας αλλά και στην Αλβανία. Ο Πύρος ο Δήμας μίλησε για τους δημοκρατικούς θεσμούς που πρέπει να τηρούνται. Χάρηκε πάρα πολύ και συνεχάρη το Φρέντι Μπελέρη για την νίκη του αυτή. Και όλος ο πολιτικός κόσμος, όπως και η Ελλάδα, γιατί καταλαβαίνεις ότι τα διαβήματα έχουν γίνει, οι απαραίτητες ενέργειες από τη χώρα μας έχουν γίνει και ας αφήνει ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας υπόνοιες ότι η Ελλάδα προσπάθησε να παρέμβει στις εκλογές στη Χιμάρα. Τι λόγο θα είχαμε? Άλλωστε ήταν σίγουρο, γιατί υπήρχε το ρεύμα. Ψάχνανε αφορμή να δημιουργήσουν ένταση. Έτσι, να μπει ο κύριος Μπελέρη στη φυλακή. Ναι, και ξέρουμε ότι δεν το κατάφεραν όμως. Κέρδισε τις εκλογές. Έτσι, ο κλεκτός του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα ήταν αυτός που θα έβαζε σε υλοποίηση τα σχέδιά του για την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής, υφαρπάζοντας ουσιαστικά από τους Έλληνες πολίτες την ιδιοκτησία τους. Μάλιστα. Τώρα να έρθουμε στη χώρα μας, θα το δούμε το θέμα αυτό και τις επόμενες μέρες. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 6,6% καταγράφει νέα δημοσκόπηση 6 μέρες πριν τις εκλογές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα της ΡΑΣ, που διενεργήθηκε από 8 έως 11 Μαΐου για λογαριασμό του Άξιον 24, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,8%, ΣΥΡΙΖΑ 24,2%, το ΠΑΣΟΚ 9,8%, το ΚΚΕ 7,7%, το ΜΕΡΑ 25,3% και η Ελληνική Λύση 2,7%. Η πλεύση ελευθερία εξαφανίζεται στο 2,1, ενώ το ποσοστό της τάξης του 9,9 δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Πάμε να σχολιάσουμε μια νέα δημοσκόπηση, η οποία βλέπουμε ότι την Ελληνική Λύση τη δίνει 2,7%. Την έχει εκτός αυτή η δημοσκόπηση. Από αυτά που γνωρίζουμε, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει πολύ σταθερούς και φανατικούς και μάλιστα σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος γνωρίζουμε ότι ανεβαίνει το ποσοστό του, οπότε δεν μας πείθει αυτό το ποσοστό τουλάχιστον που δίνει αυτή η δημοσκόπηση. Έτσι ακριβώς, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εξαρτάται βέβαια,
Εξαρτάται, Δημήτρη, ποιους ρωτήσανε, σε ποιες περιοχές Ναι. και κάτω από ποιες συνθήκες. Καταλαβαίνουμε ότι η δημοσκόπηση, το έχουμε ξαναπεί, είναι η αποτύπωση της στιγμής. Βέβαια, δεν έχουν πέσει έξω οι δημοσκοπήσεις σε ένα πράγμα. Στην υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα, σε όλα. Δηλαδή, και στην πρόθεση ψήφου, που ξέρουμε πολύ καλά ότι η πρόθεση ψήφου δεν είναι τι εγώ θα ψηφίσω, αλλά τι πιστεύω ότι οι άλλοι θα ψηφίσουν. Μάλιστα, δίνουν ένα ισχυρό ποσοστό, πάνω από 60% για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και διψήφιο, αλλά κάτω από 30%, γύρω στο 27%, στον Αλέξη Τσίπρα. Και όπως είπαμε και χθες, ο Αλέξης Τσίπρας, ο στόχος του είναι να ξεπεράσει αυτό το 2. Θέλει να δει 3 μπροστά στο ποσοστό του. Αυτός είναι και ο στόχος του, γιατί πιστεύει ότι έτσι θα έρθει πιο κοντά, θα μειώσει την ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία και θα είναι πιο εύκολο για αυτόν να κάνει την ποθητή συμμαχία με έναν ή δύο, δεν ξέρουμε πόσους. Σε κάθε περίπτωση, επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης, που είναι ο τρίτος πόλος, ο οποίος θα είναι ο καθοριστικός, αν θέλετε, για το με ποιον θα συνεργαστεί, έχει κλείσει τις πόρτες με όλα τα κόμματα. Νομίζω το έκλεισε και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης στη συνεργασία με τον κύριο Ανδρουλάκη. Λέει, μας χωρίζουν, δεν μας ενώνουν πολλά πράγματα πλέον. Σωστά. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, στις τελευταίες του ομιλίες προσπαθεί να συσπυρώσει τον κόσμο περισσότερο και να ζητήσει, όπως όλοι το ζητούν, αλλά πόσο περισσότερο ο Πρωθυπουργός αυτής της χώρας, που ελπίζει ότι θα συνεχίσει την Πρωθυπουργία, ζητάει λοιπόν ένα ισχυρό ποσοστό για να μπορέσει στη δεύτερη εκλογή, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι στην πρώτη δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, να μπορέσει να κάνει την αυτοδυναμία που θα του δώσει το δικαίωμα να εφαρμόσει τη συνέχιση της πολιτικής του. Μάλιστα. Πάντως, να πούμε, για να δω λίγο τα ποσοστά, στην παράσταση νίκη στο 7,1, το 71,1. Θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η κίτρινη στις κάλπες 21 Μαΐου. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 24,1% του Αλέξη Τσίπρα. Να σημειωθεί ότι στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχών τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 31,1% έναντι 29,8% του Αλέξη Τσίπρα, που κατατάσσεται τρίτος. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 28,4%, ο Γιάννης Βαρουφάκης με 17,8% και τελευταίος ο Κυριάκος Βελόπουλος με 12,5%. Τι πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση μια αυτοδύναμη κυβέρνηση? Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Σάγια, έχουν οι απαντήσεις των πολιτών στο πώς πρέπει να αντιδράσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το βράδυ των εκλογών σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Να το δούμε λίγο. Το 27,9 προτιμά το ΠΑΣΟΚ κοινάλ να μην συνενέσει και η χώρα να πάει σε δεύτερες εκλογές. Το 27,2 θέλει να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη σαν πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και να μπει στην κυβέρνηση. Και σε περίπτωση που στην πρώτη θέση βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, το 21,1 προτείνει πάλι ψήφο εμπιστοσύνης και συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ κοινά στην κυβέρνηση. Αυτά είναι τα ποσοστά που έχουμε από την δημοσκόπηση της εταιρείας RAS για λογαριασμό του Άξιον 24. Όλα δείχνουν πάντως, Δημήτρη, ότι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Και αυτό γιατί? Γιατί ακόμα και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ήθελε πολύ να πάρει την εντολή και να προσπαθήσει με τη σειρά του να κάνει τις συμμαχίες εκείνες που χρειάζονται. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε αρχηγός έχει μόνο 3 μέρες για να συζητήσει. Θα μου πείτε, τόσο καιρό δεν είναι αρκετό διάστημα όλος αυτός ο καιρός προεκλογικής εκστρατείας? Μα δεν συζητούν καθόλου κανένας, πέραν από του Αλέξη Τσίπρα που έχει μιλήσει για συνεργασίες, άσχετα αν έχει πει, έχει δηλώσει ότι δεν θα κάνει κυβέρνηση ηττημένων. Να πούμε ότι σήμερα έγινε και η κανονική συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα και είπε πολλά ενδιαφέροντα. Θα έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, έτσι κι αλλιώς έχουμε λίγες μέρες ακόμα μέχρι τις εκλογές. Σήμερα είναι η ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, αύριο είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αύριο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοζάνη, στην Καστοριά. Στην Κοζάνη, την Πέμπτη. Στην Καστοριά στις 7 η ώρα στο Λιμναίο. Στο Λιμναίο. Την Πέμπτη είναι στη Θεσσαλονίκη στο λιμάνι και την Παρασκευή στο πεζόδρομο του Θησίου είναι η κεντρική. Ναι, αλλάξανε λίγο, νομίζω, λόγω και του καιρού τώρα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν να γίνει ανοιχτή, θα γίνει κλειστή στο Παλέτε Σπόρ, νομίζω, ήρθε η ανακοίνωση. Εξαρτάται λόγω του καιρού, ναι. Είναι και ο καιρός, να πούμε. Πάντως, ισχυρή εντολή από τους πολίτες της Κρήτης ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ηράκλειο λίγες μέρες πριν τις εκλογές της 21 Μαΐου. Πάμε μπροστά ή γυρίζουμε πίσω. Θέλουμε καλύτερες αμοιβές ή περικοπές. Θέλουμε σύνορα ασφαλή, σύνορα ανοιχτά σε κάθε απειλή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας είπε, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφήνει πίσω τις άδεια ταμεία. Απαξίωσε τη λειτουργία του κράτους, ενώ διαφόρησε για την ασφάλεια των πολιτών με αποτέλεσμα το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Αυτά λένε, είπαν στις ομιλίες τους. Είδαμε και ένα βίντεο στην αρχή του δελτίου μας το τι είπαν στις ομιλίες τους οι πολιτικοί αρχηγοί.
Ένα σχόλιο για το τι θέλουν οι πολίτες, Δημήτρη, σε Ναι. γκάλωπ που έγινε, σε ερωτήσεις που κάναμε και σε πολίτες. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η υγεία, η ασφάλεια, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα δύο πράγματα, η εκπαίδευση. Θέλουν δηλαδή να συνεχίσει αυτή η ηρεμία που υπάρχει μέχρι Ναι. τώρα και νιώθουν ότι αυτό το πολεμικό κλίμα που προσπαθεί ο Αλέξης Τσίπρας με τον τρόπο του να δημιουργήσει δεν βοηθάει καθόλου τη χώρα. Και μάλιστα όταν τον ακούν να μιλάει ότι θα γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα αναρωτιούνται γιατί, σε τι χώρα ζούμε Μάλιστα. τώρα. Έτσι ακριβώς έχουμε, είμαστε στην τελική ευθεία. Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά τις επόμενες μέρες. Πάντως το βλέπουμε αυτό ότι ανεβαίνει η ένταση και όσο Ο πλησιάζουμε πυρετός. στην Παρασκευή θα δούμε πολλές εντάσεις. Έτσι, τελειώνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν θα έχουμε άλλες δημοσκοπήσεις, απαγορεύεται να γίνονται. Αν τώρα βγει κάποια χωρίς, ξέρεις, την Την έγκριση. επίσημη την Έτσι. έγκριση, αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά η δημοσκόπηση έχει, οι Μάλιστα. δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα έχουν δείξει, έχουν πιάσει τον παλμό και αν υποθέσουμε ότι έχουν ένα ποσοστό λάθος, αυτό θα είναι πάρα πολύ μικρό. Έχουμε πει ότι η Νέα Δημοκρατία στοχεύει σε ένα 7% διαφορά με το αν μπορέσει να το πετύχει, θα είναι Ναι, ό,τι ναι. καλύτερο και θα πάει καλύτερα, πιο εύκολα σε αυτοδυναμία στη δεύτερη Κυριακή, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο στόχος του και η επιθυμία του είναι να δει το 3 μπροστά από το Μάλιστα. ποσοστό το Για να βράδυ των δούμε, για να εκλογών. δούμε. Θα τα δούμε όλα τις επόμενες μέρες. Καθημερινά θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση. Σάγια, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.